Είπατε ότι θα υπάρξει απελευθέρωση των κονδυλίων όσο πιο πολύ επιταχύνεται η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε, να γίνονται σεβαστοί και οι εταίροι της Ευρωζώνης. Ήδη κάποιοι εκφράστηκαν, αισθάνθηκαν κάπως προσβεβλημένοι που για άλλη μια φορά η Γαλλία και η Γερμανία χειρίζονται αυτό το χαρτοφυλάκιο στο περιθώριο των άλλων. Είναι αλήθεια ότι οι εταίροι μας στην Ευρώπη, αν υπάρξει θέμα λήψης αποφάσεων, βεβαίως θέλουν να συμμετέχουν πλήρως, το αντιλαμβάνομαι. Άρα λοιπόν, όταν έρθει η στιγμή των αποφάσεων, τότε το Eurogroup θα γίνει κοινωνός και θα εκφραστεί σε σχέση με το τι μπορεί ή πρέπει να κάνει σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ επρόκειτο για μία συνάντηση που έδωσε την δυνατότητα να υπενθυμίσουμε στον Έλληνα Πρωθυπουργό τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και αντίστοιχα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για την κατάσταση στην χώρα του και πόσο πραγματικά επιθυμεί να βρεθεί μία λύση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Ήταν λοιπόν μία χρήσιμη συνάντηση, δεν ήταν όμως μία συνάντηση που είχε ως στόχο την λήψη απόφασης. Και μεγάλη αξία ήταν στο ότι μπορέσαμε να εστιάσουμε στην αναγκαιότητα της επιτάχυνσης της διαδικασίας, αλλά και στην αξία της απόφασης της 20ης Φεβρουαρίου που παραμένει το πλαίσιο το οποίο πρέπει να επιβεβαιώνουμε ως το πλαίσιο ορθής διαδικασίας και ορθού πλαισίου, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση για την Ελλάδα. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν σήμερα, ποια είναι η συγκεκριμένη διαφορά ανάμεσα στην απόψινη συνάντηση και στην 20η Φεβρουαρίου? Χάσαμε έναν μήνα για το τίποτα? Όχι. Απλά δεν τολμώ να πω ότι χάθηκε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τέλος πάντων υπήρξε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στον Φεβρουάριο και στην σημερινή μέρα, χωρίς να έχει γίνει διαχείριση. Παραμένει η απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά ήταν θέμα ρυθμού, βηματισμού. Όχι γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε απαιτηθεί από την Ελλάδα, αλλά όταν υπάρχει συμφωνία και προσδοκούμε σε μία λύση, η Ελλάδα δεν πρέπει να χάνει χρόνο και όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να δίδονται. Αυτό που θέλει η Ελλάδα είναι η κυβέρνηση της Ελλάδας να έχει τον έλεγχο και να είναι κάτοχος του περιεχομένου των μεταρρυθμίσεων. Αυτό που θέλει η Ευρώπη και η Ευρωζώνη είναι οι μεταρρυθμίσεις αυτές να μπορούν να ενταχθούν και να εγγραφούν στο πλαίσιο της απόφασης της 20ης Φεβρουαρίου. Δηλαδή, να μπορούν να υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προθέσεις, ούτως ώστε να υπάρξει απελευθέρωση των κονδυλίων και στήριξη στην Ελλάδα. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις,